Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη τεχνολόγιο, την πολιτιστική εκπομπή του thecaller.gr. Σήμερα μαζί μας ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάμε. Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ που είσαι στο τεχνολόγιο μαζί μου. Να ξεκινήσω από το εξής θα ήθελα. Είσαι 33, σωστά, είσαι 32. 32 ετών. Βέβαια. Μη σου προσθέτω κιόλας. Και έχεις κιόλας διαγράψει μια εξωσημείωτη πορεία στο θέατρο. Έχεις ένα σημαντικό βραβείο στα χέρια σου, το Horn. Να ρωτήσω, μια και τα τελευταία δύο χρόνια συμμετείχες σε δύο τηλεοπτικές δουλειές της πρώτης σου, που ήταν και οι δύο μεγάλες επιτυχίες. Να ρωτήσω το κλισέ μεν, αν προτιμάς θέατρο ή τηλεόραση μετά από αυτές τις εμπειρίες που έχεις. Είναι κάτι νομίζω που θα το σκεφτώ στην πορεία. Μ' αρέσει να μην προδικάζω τα πράγματα, ούτε να παίρνω αποφάσεις. Αντιμετωπίζω το κάθε τι σαν διαφορετικό μέσο, σαν ένα διαφορετικό σπορ, θα έλεγα. Μπάλα και το ποδόσφαιρο, μπάλα έχει και το γκολ. Το κάθε ένα εννοώ, είναι διαφορετικό άθλημα. Και το σινεμά. Ίσως το σινεμά έρχεται λίγο πιο κοντά στην τηλεόραση, όχι τόσο με τους ρυθμούς, όσο με το μέσο. Και το θέατρο είναι ένα εντελώς άλλο άθλημα. Ξέρεις, πολλές φορές λένε ηθοποιός είσαι, μπορείς να τα κάνεις όλα. Όχι. Όχι, το κάθε μέσο έχει διαφορετική ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα εννοώ στην οποία πρέπει να επιβιώσεις και να αναπνεύσεις. Αυτό είναι η ατμόσφαιρα. Επειδή ανέφερα το βραβείο Horn, έχεις πάρει πριν από 4 χρόνια να το 2016, είχες δηλώσει τότε ότι έδωσες το έπαθλο, το χρηματικό έπαθλο, για φιλανθρωπικό σκοπό. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, ο έχων δύο γειτόνες δίνει πάντα τον έναν και το ρωτώ, γιατί έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, και δεν μιλάω μόνο για τον κλάδο του πολιτισμού γενικότερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μοιραζόμαστε επειδή έχουμε λίγα. Νομίζω όπως πρόβλεψα κιόλας την ίδια την κίνηση, ήταν αυτό το ότι δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο με ένα μικρό χρηματικό ποσό, αλλά μπορείς ίσως να σώσεις και να εμπνεύσεις, ενώ με την κίνηση, έναν παραδειγματισμό. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν θα ζητήσω από κανέναν άλλον να ακολουθήσει ή να πράττει με τον ίδιο τρόπο. Απλά για μένα έχει σημασία, όπως τα πράγματα έχουν σημασία τη δεδομένη στιγμή, την εκάστοτε στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, εν μέσω πολέμου, αυτό που λέω, ότι μια θάλασσα η οποία ξέβραζε νεκρούς ανθρώπους, άψυχα σώματα, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα βραβευτώ για μια καλή ερμηνεία. Γιατί για μένα η καλύτερη ερμηνεία είναι αυτή που ενσαρκώνεις στη ζωή. Όχι πάνω στη σκηνή ή πίσω από την οθόνη. Και γι' αυτό για μένα έχει σημασία τη δεδομένη στιγμή να ακουστεί αυτή η φωνή και αυτή η κίνηση. Και να σηματοδοτήσουμε κάτι άλλο από μια καλή ερμηνεία. Επανέρχομαι λίγο στα τηλεοπτικά πράγματα. Είχες back-to-back συμμετοχή σε δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες, στο Κόκκινο Ποτάμι και στις Άγριες Μέλισσες. Σειρές εποχής και οι δύο. Mm-hmm. Θα ήθελες να συμμετάσχεις και σε κάτι πιο σύγχρονο, ενώ είχες την τύχη ή απλά συνέβη να είσαι σε δύο εποχές. Είναι πιο κοντά σε σένα, είσαι άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να σου λατσέρνει, θα το πω απλά, σε εποχές άλλες, ή θα ήθελες ωραία, ωραία ερώτηση. Σκέφτομαι αυτό το ότι και το ίδιο το θέατρο πιο εύκολα, ας πούμε, σερφάρω σε ένα ποιητικό λόγο ή σε ένα αρχαίο κείμενο, παρά σε κάτι αυτό που λέμε σύγχρονο. Τι εννοώ, το ότι δεν έχω ανάγκη να εκφράσω τη δική μου προσωπικότητα και τη δική μου ματιά, όσο το να εκφράσω και να αντλήσω μέσα από το βάθος του χρόνου και της ιστορίας άλλες πτυχές του ανθρώπου, του ψυχικού πόνου. Ενώ και ο ψυχικός πόνος δεν έχει προσωπικότητα ή χαρακτήρα, έχει κάτι άπιαστο. Μίλησέ μου ξεχωριστά, αν θέλεις, λίγο για τις δουλειές. Δηλαδή, Άγριες Μέλισσες, Κόκκινο Ποτάμι, Μανούς Μανουσάκης. Ήταν η πρώτη τηλεοπτική δουλειά ουσιαστικά. Πώς ήταν να μπαίνεις σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή? Ήταν μια δουλειά αξιώσεων, μια δουλειά με πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Πώς το βίωσες όλο αυτό?
Ναι, θα ξεκινήσω με αυτό. Όταν με ρωτάνε τηλεόραση, θέατρο, σινεμά, ενώ στην πραγματικότητα δεν αισθάνομαι ότι σε κάθε αποστολή που μου παρουσιάζεται ότι απαντάω στο είδος, αλλά απαντάω στο εγχείρημα. Δηλαδή, υπάρχουν παραστάσεις που δεν θα κάνω, όπως υπάρχουν ταινίες που δεν θα κάνω και όπως υπάρχουν σειρές που δεν θα κάνω. Και κατά κάποιο τρόπο αναλαμβάνω απλά την ευθύνη στο εκάστοτε εγχείρημα. Δηλαδή, το Κόκκινο Ποτάμι για μένα ήταν μια αποστολή. Ήταν μια αποστολή να στοχεύσουμε στην καρδιά του θεατή και στη μνήμη και στην ιστορία. Πάλι η ευθύνη που είχαμε απέναντι στην ιστορία. Σε μια ιστορία την οποία δεν τη γνωρίζαμε. Και σε έναν πόνο ο οποίος μάλλον ο κόσμος τον είχε πολύ καλά κρυμμένο. Σου φέρνει μια άλλη ευθύνη. Εκεί πέρα λειτουργήσαν τα γυρίσματα πάλι ως μια αποστολή. Γιατί δεν είχαμε σετ, δεν είχαμε σκηνικό, δεν είχαμε στούντιο. Κάθε εβδομάδα, μπορεί και κάθε μέρα, λαμβάναμε διαφορετικό μήνυμα για το πού έχουμε να πάμε. Στο βουνό έξω από την Αθήνα, στο Λαύριο, στην Πάρνηθα, στην Καβάλα, στη Βέρεια, στην Ξάνθη, ενώ ήταν στα Τρίκαλα. Ήταν πραγματικά μία αποστολή, ένα αντάρτικο. Ήταν μία περιπέτεια από μόνο του. Ένα καλλιτεχνικό αντάρτικο. Με έναν πολύ εξαιρετικό σκηνοθέτη, ο οποίος με εκπλήσει σε κάθε γύρισμα βελτιωνότανε συνεχώς. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι κάτι αυτονόητο για τους καλλιτέχνες, ότι βελτιώνονται μέρα με τη μέρα. Δεν είναι δεδομένο, βέβαια. Άγριες Μέλισσες, άλλη μια επιτυχία. Είναι η σειρά που έχει καθυλώσει τους πάντες μπροστά από τους δέκτες. Είναι ένας ρόλος, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο στη σειρά και να μην αποκαλύψουμε και τι γίνεται, γιατί όσο εμείς κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, για σένα έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα, αλλά η σειρά δεν έχει προχωρήσει. Πώς βίωσες το συγκεκριμένο ρόλο? Θα σου πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν μου δίνουν την ευκαιρία να εισβάλλω, ξέρεις, και στο θέατρο, αλλά και με το συγκεκριμένο εγχείρημα. Δηλαδή είναι αυτό που μ' αρέσει, να μπαίνεις, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο, να στείνεις τη σέντρα, σουτ, και η δουλειά έγινε. Είναι αυτό το ότι μου αρέσει να συμβάλλεις με κάθε τρόπο σε ένα εγχείρημα το οποίο θεωρείς ότι έχει να προσφέρει κάτι στο κοινό. Ο ρόλος αυτός πραγματικά ήταν μια έκπληξη για μένα, γιατί μπορεί όντως να ταιριάζει λίγο ένα ταπεραμέντο ή μέχρι και μια χωρίστρα ή ένα μουστάκι. Εμένα όμως αυτό που με δυσκόλεψε ήταν το να λέω ψέματα. Γιατί εμείς οι ηθοποιοί μαχόμαστε και παλεύουμε για το πώς να λέμε την αλήθεια σε οποιαδήποτε μορφή, με οποιοδήποτε κόστος και τρόπο. Και εγώ όφυλα από γραφής, ας πούμε, να πρέπει να λέω ψέματα τα οποία τα πιστεύω. Ήταν κόντρα σε σένα όλα. Ήταν κόντρα στον ίδιο μου το μηχανισμό, στην ίδια την ιδιοσυγκρασία. Παρ' όλα αυτά, τώρα που παρακολουθώ την εξέλιξη και του ρόλου αλλά και του ηθοποιού, συναντάω αυτόν τον μηχανισμό του πώς ένας άνθρωπος προσπαθεί να πείσει πρώτα τον ίδιο του τον εαυτό. Άντε ρε δροσούλα, άφησε τις δουλειές τώρα να κάνουμε καμιά προβίτσα. Δεν έχω τελειώσει. Και πότε θα τελειώσεις? Το γυάλισες στο πάτωμα, τι περιμένεις? Στο τέλος δεν θα περπατάμε εδώ μέσα, θα τσουλάμε. Έλα αγάπη μου να πούμε κανένα τραγουδάκι. Έχει συμβεί κάτι? Γιατί είσαι σαν συννεφιασμένη Κυριακή? Είπα κάτι? Σε πλήγωσα? Όχι, τίποτα. Απλά δεν έχω όρεξη για τραγούδι, πονάει ο λαιμός μου. Πες το και εσύ, κάθομαι και περιμένω τόση ώρα. Ό,τι θέλει το κορίτσι μου, και να σου πω, στο μαγαζί μη ζορίζεσαι. Κάνα φάλτσο να πετάξεις, κανείς δεν το καταλάβει. Λοιπόν, θέλω να φυλάξεις τη φωνή σου για την ηχογράφηση. Σε θέλω στα ντουζένια σου, εντάξει? Εντάξει, Τάκη μου. Θα προσέχω. Να περάσουμε στα θεατρικά. This is not Romeo and Juliet. Είχες πει ότι μεταξύ έρωτα και αγάπης, διάβασα άλλη σου συνέντευξη, επιλέγεις το δεύτερο. Εξήγησέ το λίγο αυτό. Περισσότερο. Ναι, τέλειο. Ναι.
Κοίταξε, θέλει πολλή δουλειά για να το συλλάβεις αυτό και να το συνειδητοποιήσεις. Έχει να κάνει με το ότι ο έρωτας είναι ένα σημείο βρασμού. Okay. Ο έρωτας δεν έχει πάντα, ξέρεις, δεν είναι αγγελικό το πρόσωπο του έρωτα και αυτό το έχουν γράψει και όλοι μας οι ποιητές και οι φιλόσοφοι. Είναι μια, θα έλεγα, αρρώστια, εκείνη την περίοδο νοσής. Θέλεις να αποβάλεις αυτό που συμβαίνει μέσα σου σωματικά και ενώ βιολογικά, κανονικά. Είναι μια περιπέτεια η οποία όμως δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει. Και θέλω να πω το ότι είσαι σε πυρετό. Στην πραγματικότητα η θεραπεία έρχεται μετά. Άρα αφού επέλθει η ισορροπία. Και θεωρώ το ότι αν μέσα από αυτή τη μάχη, μέσα από αυτή την νοσηρή κατάσταση, βρεις το ιατρικό, το οποίο είναι η αγάπη, ίσως μπορείς να θεραπεύσεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Ή ακόμα πιο απλά, ίσως ο έρωτας έχει νόημα αν καταλήγει σε αγάπη. Ναι, γιατί ο έρωτας διαρκεί, έχει, πώς το λένε, έχει συγκεκριμένο χρόνο ζωής, αλλά η αγάπη μπορεί να κρατήσει για πάντα. Η συγκεκριμένη παράσταση, μια και την ανέφερα, θα προβληθεί μέσω live streaming, σωστά? Έχει ήδη προβληθεί μία φορά και είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας. Φτάσαμε σε 4.500 σπίτια, δέκτες, γιατί έχει ένα πολύ μικρό αντίτιμο το εισιτήριο, 7 ευρώ, αλλά φτάνει στο σπίτι που μπορεί να το δει ολόκληρη οικογένεια. Και λάβαμε μία συγκινητική αποδοχή και πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε το Σάββατο ξανά. Απλώνουμε ξανά τη βεντάλια μας, εκπέμπουμε σε κάθε σημείο, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά του πλανήτη, και θα είμαστε εκεί μαζί σας και εσείς μαζί μας. Και στο poriatheater.gr μπορεί ο κόσμος να εξασφαλίσει το εισιτηριό του γι' αυτό. Shake the ground. Stand among the secrets and the lies. These rules were never mine. I can only be one thing. Πανδημία και συνωμοσιολογία. Ζούμε τους τελευταίους πολλούς μήνες κάτι το αδιανόητο. Ναι. Πώς στέκεσαι εσύ απέναντι από αυτό και πώς θεωρείς ότι έχει χειριστεί η πολιτεία την κατάσταση με τον κορονοϊό? Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Δεν είμαι αυστηρός και δεν έχω πολλές απαιτήσεις από όλη την Ιφίλιο, η οποία αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα. Προτιμώ να στέκομαι με σοβαρότητα και σεμνότητα και αισιοδοξία απέναντι στα πράγματα, παρά να βουτάω στο θόρυβο οποιασδήποτε συνωμοσιολογίας, η οποία δεν έχει χρώμα, δεν έχει μέσο, μπορεί να βρεθεί παντού. Αυτή είναι μάλλον και μεγαλύτερη επιδημία. Προτιμώ να είμαστε λίγο, όπως το λένε, να δώσουμε ένα θετικό πρόσημο μέσα σε όλο αυτό. Όπως λέγαμε και στην πρώτη καραντίνα, η οποία ήταν
πιο δύσκολη, θεωρώ, γιατί δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Δεν ξέραμε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Τώρα, ίσως κάπως με τις στατιστικές μπορούμε να ελέγξουμε ακόμα και τη σκέψη μας. Πού θέλω να καταλήξω, ότι καλό είναι να είμαστε λίγο υπομονετικοί και γενναίοι απέναντι στις καταστάσεις. Και ο πολιτισμός την επόμενη μέρα από όλο αυτό, και λέω πολιτισμός γιατί είναι από τους κλάδους που έχει πληγεί, όλοι οι κλάδοι έχουν πληγεί, αλλά ο πολιτισμός είναι από τους κλάδους που έχει πληγεί πολύ δυνατά από όλη αυτή την ιστορία. Πώς βλέπεις την επόμενη μέρα από όλο αυτό, τις παραστάσεις μετά από αυτό, τις παραγωγές, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές μετά από όλο αυτό? Ο άνθρωπος δεν θα σταματήσει ποτέ να θέλει να βρεθεί σε, ας πούμε, σε κάτι τόσο όμορφο όπως είναι οι συναντήσεις, ενώ το θέατρο, ο πολιτισμός, να έρχεται σε επαφή και να έρχεται σε διάλογο. Είναι κάτι, ενώ το λέω λίγο το παρακάτω κείμενο, ότι, ότι θα επανέλθει και πολύ πιο δυναμικά όταν πρώτα νιώσει ότι είναι ασφαλής και υγιής. Πολλές φορές σκεφτόμουν αυτό, το ότι τι να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, το βασιλικό μπαλέτο, όταν δίπλα μου ξεψυχάει ο συνάνθρωπός μου αυτή τη στιγμή. Εκεί πέρα νομίζω πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και κάποιες θέσεις. Το πώς η πολιτεία επίσης μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία της και το λαό της, πραγματικά αυτό έχει να κάνει και με την ωριμότητα του λαού, όχι μόνο της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό το λέω γιατί οι φωνές είναι πολλές, απλά πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουμε και εμείς. Πονάει όλος ο κόσμος, πονάνε όλες οι επιχειρήσεις, πονάει από κάποιους που και έτσι με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν στην επιφάνεια προβλήματα που υπήρχαν όλα αυτά τα 100 χρόνια, όχι αυτό το τελευταίο μήνα, όχι το τελευταίο χρόνο. Ερχόμαστε και καλούμαστε να λύσουμε ζητήματα ηθικής πάνω απ' όλα και μετά εννοώ πολιτικής, του πώς μπορεί να λειτουργήσει με υγεία η πολιτεία, και πραγματικά θέλω να είμαι εδώ και να σταθώ δίπλα πρώτα στο συμπολίτη μου και μετά ενός στην πολιτεία. Λίγο πριν κλείσουμε θέλω να μου πεις, αν θέλεις, ποιοι είναι οι ηθοποιοί πρότυπος σου. Αν έχεις πατήσει πάνω σε ερμηνείες για να χαράξεις τη δική σου σημαντική μέχρι στιγμής διαδρομή. Ναι. Είχες από μικρός κάποιους, ενώ και προδραματικής, χτίζοντας τα όνειρά σου για να γίνεις ηθοποιός, είχες κάποιους που ήταν τα πρότυπα? Θα σου πω, έχω μια ωραία συνέπεια σε αυτό. Νομίζω ότι ο πρώτος που μου κίνησε το ενδιαφέρον ήταν ο Ντανιέλ Ντελούις. Και μετά, ξέρεις, όταν είσαι μικρός, βλέπεις τους ήρωες, δεν βλέπεις τους ηθοποιούς, δεν ξέρεις το όνομά τους. Και σιγά σιγά όμως αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε δικαιώνει. Δηλαδή τελικά ο Ντανιέλ Ντελούις είναι αυτός που είναι αυτός που είναι τώρα. Με εγωίτευε πάρα πολύ ο Τζακ Νίκολσον και με εγωίτευε πάρα πολύ και ακόμα με εγωιτεύει ο Άντονι Χόπκινς. Δηλαδή θα έλεγα ότι αυτές οι υποκριτικές θα ήθελα να κάποια στιγμή να περάσουν στο σύστημά μου. Δεν θα παραλείψω μια Kate Blanchett ή την Isabelle Huppert, οι οποίες θα μου πεις αυτοί κάνουν όλοι σινεμά ή είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή όμως βιώνουμε μια τρομερή παγκοσμιοποίηση και μια ανταλλαγή ερμηνεών. Δηλαδή πιστεύω ότι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία πια, οφείλουμε να εξελίξουμε ενώ και την υποκριτική. Και κλείνοντας θέλω να μου πεις, επειδή δεν έχει τελειώσει ο χρόνος αλλά είμαστε κοντά στην εκπνοή του, πέρσι τέτοια εποχή περίπου πάλι σε συνέντευξη που έψαξα και διάβασα δική σου, είχες πει, σε είχαν ρωτήσει τι να περιμένεις για το 20 τότε και είχες πει ότι θέλεις να σου φέρει τίποτα. Ναι. Και ερχόμαστε τώρα ένα χρόνο μετά να φεύγει ένα πραγματικά κακό 20, δηλαδή μάλλον προέβλεψες ότι κάτι θα γίνει, γιατί δεν ήταν καλή, ούτε απαραίτητα κακή για όλους, αλλά γενικά δεν ήταν πολύ καλή χρονιά. Είχες πει να σε αφήσει ήσυχο η χρονιά που φεύγει. Από αυτήν τι ζητάς? Και τι περιμένεις από την επόμενη, από το 21, ενδεχομένως? Ίσως αυτό ήταν μια ευχή στο να βρω την προσωπική μου ησυχία μέσα σε όλο αυτό. Και πραγματικά νιώθω το ότι με επισκέφθηκε αυτή η ησυχία και αυτή η πληρότητα, αν θέλεις να σου το πω αλλιώς,
που νιώθω. Το να νιώθεις πλήρης είναι ακόμα ακριβώς και αν σου λένε ότι την επόμενη μέρα μάλλον όλα θα έχουν χαθεί. Και αυτό απαιτεί πάρα πολύ δουλειά και δεν ξέρω αν θέλει προσευχές ή ευχές, αλλά μάλλον θέλει να προσεύχεσαι σωστά, να εύχεσαι σωστά. Αυτό που θέλω να φέρει πραγματικά είναι ένα χαμόγελο στους γύρω μου, με τους οποίους θα θέλω να μοιραστώ κάποιους καρπούς οι οποίοι έρχονται τώρα στην επιφάνεια, όπως είναι η παράσταση This is not Romeo and Juliet, και να μοιραστούμε, να ερωτευτούμε και να ξερωτευτούμε μαζί. Και κυρίως τώρα η ταινία Digger, που είναι ένα καταπληκτικό project το οποίο έχει βραβευτεί στο Βερολίνο. Προλάβαμε πριν σκάσει ο κορονοϊός οριακά να πάρουμε το βραβείο καλύτερης ταινίας σκηνοθεσίας, ερμηνείας στο εξωτερικό, δηλαδή διαπρέπει αυτή η ταινία, και έρχεται τώρα σιγά σιγά στην χώρα από την οποία γεννήθηκε, και είναι μια ταινία πραγματικά Digger, που νομίζω ότι σκάβοντας τα δικά μας θεμέλια και τη δική μας γη, θέλουμε να σκάψουμε μέσα μας όλοι και να βρούμε τις ρίζες μας. Νικήτα! Σβήστο! Είσαι ο Νικήτας! Σβήστο! Στην ισορροπία στη φύση πάει, τελείωσε. Ξεσπάει ο καιρός, αρχίζει η εμφύλιο εδώ. Πουλά το και δώσε μου το μερίδιό μου. Μου χρωστάς! Μιλά ρε Σιλίκη, τα δεν μιλά. Την οποία πότε θα έχουμε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε, έχουμε εικόνα γι' αυτό. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έβγαινε τον άλλο μήνα. Τώρα αυτή τη στιγμή διαγωνίζεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ, στο διεθνές φεστιβάλ, και νομίζω ότι θα φτάσει το συντομότερο είτε στις αίθουσες είτε στους δέκτες. Πολύ ωραία. Και με την ευχή να μπορέσουμε να δούμε και αυτή τη δουλειά που θα είναι στο συντομότερο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ. Και να σου ευχηθώ τα καλύτερα για τη συνέχεια. Να είμαστε καλά.